Θα δούμε τώρα ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι που παίχθηκε στο stream. Αντίπαλο έχουμε έναν Σάμαν, όχι το πιο δυνατό κλάσσα αυτή τη στιγμή, αλλά σίγουρα χρειάζεται προσοχή στην αντιμετώπιση του. Ξεκινώντας λοιπόν από το Mulligan, θέλουμε σίγουρα να κρατήσουμε τα bodies, να παλέψουμε την αρχή για το board. Είτε είναι κάποιο elemental summon, είτε είναι κάποιο control version, σίγουρα θέλουμε να ξεκινήσουμε να ασκούμε πίεση από πολύ νωρίς. Στο turn 1 θα πάμε κανονικά με το curve μας. Δεν έχει νόημα ιδιαίτερο να δώσουμε κάποιο coin hyena, και σίγουρα μπορεί κάπως να γίνει removed, αλλά και το coin θα μας δώσει μετέπειτα πολύ περισσότερες επιλογές. Συνεχίζοντας τώρα στο turn 2, θα παίξουμε τη hyena, έχουμε ήδη 2 στο χέρι, οπότε δεν χρειάζεται να την κρατήσουμε για κάποιο μεγάλο κόμπο. Είναι αρκετά πιθανό να μην μπορεί να τη σκοτώσει, όπως και έγινε, πράγμα που μας δίνει αρκετά μεγάλο πλεονέκτημα ήδη από τόσο νωρίς. Σε αυτό το σημείο έχουμε πάρα πολλές επιλογές, θα μπορούσαμε να παίξουμε Hyena και Crackling Razormaw. Παρ' όλα αυτά το play το οποίο κάνω μου αρέσει νομίζω περισσότερο απ' όλα. Θα κάνω Coin Dire Frenzy στην Hyena, διπλό trade, η Hyena από τη στιγμή που δεν έχει board στα 3 health είναι σχεδόν αδύνατο να γίνει removed από τα κλασικά elemental summon list που παίζονται. Και το Flying Strike θα έδινε καλό board, αλλά θα ήταν πολύ πιο εύκολο να γίνει removed η Hyena. Σε αυτό το σημείο τώρα είναι που κάνω το πρώτο λάθος του παιχνιδιού. Το attack με τον Dire Maul είναι σωστό, αλλά τώρα έπρεπε πρώτα να παίξω τη Hyena, να κάνω attack με τη Hyena στο minion του και να κάνω adapt την Hyena μου, ψάχνοντας είτε Divine Shield, είτε Stealth, είτε ακόμα και Wind Fury ή το Death Rattle, θα μου δίνει πολύ καλό board. Αυτή τη στιγμή έχω μείνει με ένα minion στο board και του δίνω την επιλογή να το κάνει freeze και να παίξει 3 δικά του minions για να τριντάρει πάνω του στον επόμενο γύρο αν χρειαστεί. Εδώ αναγκαστικά σχεδόν θα δώσω τον Flaking Strike, θα μπορούσα να ρισκάρω κάποιο adapt, αλλά πέρα από κάποιο stealth όλα τα άλλα δεν θα βοηθούσαν ιδιαίτερα την Hyena μου να επιβιώσει. Με το Flaking Strike σκοτώνω ένα μινιόν του, βάζω και ένα 3-3 στο board, αλλά δυστυχώς για μένα έχει πάρα πολύ δυνατό turn στη μορφή του Blaze Caller, ο οποίος μάλιστα έχει γίνει και discounted στα 6 mana. Και έτσι παίρνει ένα σημαντικό πλεονέκτημα στη μάχη του board. Αναγκάζομαι πάλι σε ένα σχετικά δύναμο play στη μορφή του Rexar. Καθαρίζω βέβαια 2 minions. Του μένει όμως ένα 6 attack minion, το οποίο δεν είναι ποτέ καλό να συμβαίνει. Το Hero Power όμως βέβαια μου δίνει την επιλογή για πολύ δυνατά swing turns που θα δούμε και στη συνέχεια ότι θα συμβούν. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο, από τη στιγμή που δεν έχω κάποιο πολύ αποτελεσματικό clear στο χέρι μου, πρέπει να ξεκινήσω με το Hero Power για να δω το σύνολο των επιλογών μου. Το Exploding Boatbat είναι μια κάρτα που μπορεί να γυρίσει τέτοιες καταστάσεις και μαζί με το Lifesteal Rush Zombies που θα φτιάξω είναι πολύ εύκολο να καθαρίσει το board και να με πάει και full life. Εδώ το σκέφτομαι, συνειδητοποιώ ότι είναι μια πάρα πολύ δυνατή επιλογή που έχω στον επόμενο γύρο, οπότε δεν θα δώσω κάποιο resource, θα φορέσω απλά το weapon, θα κάνω attack στο 3 health minion για να το ετοιμάσω να πεθαίνει από το AOE του zombies μου. Για κακή μου τύχη όμως, ο αντίπαλος μου έχει αλακύρ, ο οποίος δυσκολεύει πολύ τα πράγματα για μένα. Δεν επιτρέπει στο zombies μου να πεθάνει με τη μία σε αυτόν τον γύρο, καθώς δεν μπορώ να το αναγκάσω να κάνει attack πάνω στον Blaze Caller. Έτσι αναγκαστικά θα πρέπει να ψάξω κάποιο adapt για να προσπαθήσω να επιβιώσω της κατάστασης. Το ιδανικότερο ήταν το Wind Fury για να κάνω 2 φορές attack στον Αλακίδη και να ενεργοποιήσω το Death Rattle της κάρτας μου. Το attack ή το poison θα ήταν εξίσου καλά. Το taunt που βρίσκω μου επιτρέπει ίσα ίσα να επιβιώσω της κατάστασης, αλλά παραμένω σε δύσκολο σημείο και υπήρχαν και πάρα πολλές κάρτες που θα τον βοηθούσαν να λήξει αυτή τη στιγμή το παιχνίδι, τις οποίες για καλή μας τύχη δεν είχε στο χέρι του. Μας αφήνει με 4 health,
βρισκόμαστε σε πολύ λίγο life, είναι πολύ εύκολο για αυτό να βρει direct damage, οπότε πρέπει να κάνουμε κάτι πολύ γρήγορα να απειλήσουμε να κερδίσουμε το παιχνίδι. Μας πηγαίνει το μυαλό σε διάφορα combo plays και μετά από λίγη σκέψη θα βρούμε εδώ την καλύτερη επιλογή. Έχουμε δύο χαΐνες στο χέρι. Τελικά θα πάμε με το σωστό που είναι να παίξουμε τη μεγαλύτερη χαΐνα. Βιαζόμαστε, δεν θέλουμε να πάμε σε κάποιο αργό value game. Και αφού σκοτώσουμε τα minions μας, χρησιμοποιούμε το Revenge of the Wild ώστε να μας μείνουν 3 ζωντανά minions σε αντίθεση με τον αντίπαλό μας, το οποίο τα καθαρίσαμε όλα. Ήδη εδώ απειλούμε lethal για το επόμενο turn, έχοντας Razor μου στο χέρι και δεύτερη χαΐνα. Προσπαθεί να κάνει κάποιες αμυντικές ενέργειες. Μας αφήνει στο στα 2 health. Αλλά με τον draw του Master Skull είναι 100% σίγουρο ότι θα κερδίσουμε σε αυτό τον γύρο. Καθώς έχουμε σίγουρο ότι θα τραβήξουμε κάποιο φθηνό beast που θα μας επιτρέψει να περάσουμε το taunt, να μπαφάρουμε τη χαΐνα μας και να τελειώσουμε το παιχνίδι. Όπως και θα συμβεί. Πολύ πιθανό να υπήρχε και πιο γρήγορος τρόπος για να το σκοτώσω αυτόν τον γύρο, αλλά παίζοντας όλα μας τα beast είναι αδύνατο να κάνουμε λάθος. Και όπως βλέπουμε έχουμε πολύ περισσότερο damage από ό,τι χρειαζόμασταν για να κερδίσουμε το παιχνίδι.